ελεύθερη επαρχία Μοχώς, του πάμε Αγία Νάπα. Η Χριστιανά Μάρκου είναι εκεί μαζί με τον Δήμαρχο, διότι έκανε και επιστολή ο Δήμαρχος. Γεια σας. Να απαγορευτούν, λέει, οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες στις νυχτερινές ώρες. Για εξηγήστε μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο, Χρήστο, τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην Αγία Νάπα. Είναι γεγονός ότι έχουν δει και το φως της δημοσιότητας πάρα πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν συγκρούσεις, παραβιάσεις μέχρι και παρασύρσεις πεζών από τετράτροχα οχήματα. Τα βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας. Τετράτροχα οχήματα και μπάκι. Ο Δήμος Αγίας Νάπας άμεσα προσέφυγε σε επιστολές για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Υπάρχουν και βίντεο, Χρήστο, θα τα δούμε στη συνέχεια, που δείχνουν μέχρι και παρασύρσεις πεζών. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας να μας πει για τα μέτρα τα οποία προνοεί η επιστολή που έχει στείλει και κατά πόσο θα δούμε στη συνέχεια αν θα τηρηθούν. Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αποστείλει μια επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών και στην Υπουργό Δικαιοσύνης με κοινοποίηση και στην αστυνομία, με την οποία ζητούμε μέχρι και τις 20 Αυγούστου να απαγορευτεί η διακίνηση αυτών των τετράτροχων μοτόρων από η ώρα 9 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί και καθολική να απαγορεύσει σε συγκεκριμένους δρόμους όπου διακινείται μάζα κόσμου. Έχει διαφανεί και δεν είναι η πρώτη φορά ότι αυτά τα δίκυκλα, τετράκυκλα, τρίκυκλα είναι επικίνδυνα, άκρως επικίνδυνα. Και υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό, πώς μπορούν να εγγράφονται όπως εγγράφονται σαν αυτοκίνητα από ό,τι έχω πληροφορηθώ. Πώς χρησιμοποιούνται, που αναπτύσσουν τεράστια ταχύτητα και ούτω καθεξής. Εμείς ζητούμε αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρτούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Ευελπιστώ ότι εντός της ημέρας θα μπορέσω να επικοινωνήσω τόσο με τον Υπουργό Μεταφορών, όσο και με την Υπουργό Δικαιοσύνης, προσπάθησα και χθες. Και απέτησή μας και έτοιμα μας είναι να υπάρξει μία συνεργασία με τα Υπουργεία, με την αστυνομία, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα. Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είπατε ότι είναι επικίνδυνα τα οχήματα. Είναι επικίνδυνα τα οχήματα σαν οχήματα, είναι επικίνδυνοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα οχήματα. Ίσως αντιληφθεί ένα όριο ηλικίας από τα 30, από τα 35, να προλάβουμε μερικά δυσάρεστα γεγονότα, αφού βλέπουμε ότι αυτά τα οχήματα τα χρησιμοποιούν συνήθως 20χρονοι, 25χρονοι, που είναι και ίσως άπειροι, είναι και λίγο πιο επιρρεπείς στο ποτό. Οδηγούν μεθυσμένοι, είναι γεγονός. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι είναι και τα δύο, και οι δύο παράγοντες που ευθύνονται, διότι αν προσέξετε και μέσα από τα μέσα μαζικής κοινωνικής διαδικτυακά μέσα και τα βίντεο, θα δείτε ότι τα μπάκια αυτά αναποδογυρίζονται πάρα πολύ εύκολα. Ταυτόχρονα σίγουρα είναι και τα άτομα τα οποία τα οδηγούν, τα οποία είναι σίγουρα νεολαία από τα 18-19 χρονών μέχρι τα 20-22, που είναι αυτή η νεολαία δυστυχώς που κατακλείζει αυτόν τον 1,5 μήνα την Αγία Νάπα, και σίγουρα οδηγώντας και επικίνδυνα πάνω σε ένα όχημα το οποίο διαφαίνεται ότι είναι επικίνδυνο να αποδογυριστεί και δεν υπάρχει ισορροπία πάνω στις τροφές ή οπουδήποτε άλλο ή πάνω στις ταχύτητες να κρατηστεί. Σίγουρα αυτοί οι δύο παράγοντες δημιουργούν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το γεγονός όμως ποιον είναι, ότι κινδυνεύουν δημότες, κινδυνεύουν τουρίστες, κινδυνεύουν παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Και είναι τραγικό το παράδειγμα το οποίο πρέπει να αναφέρω, το οποίο είχαμε πέρσι πάνω στην νήσι Avenue, όπου η γυναίκα σκοτώθηκε και το μωρό της έμεινε εκεί στο δρόμο. Και δεν θέλουμε να ξαναδούμε αυτά τα φαινόμενα να συμβαίνουν στην Αγία Νάπα. Γι' αυτό εμείς παίρνουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τα Υπουργεία και την αστυνομία για να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Για να δούμε αν θα ληφθούν αποφάσεις πάντως, να δούμε και κεντρικό σχεδιασμό του κράτους τι θα κάνει. Αν δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσουμε. Όχι, οφείλω να πω ότι ό,τι έχουν πάρθει από εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες αποφάσεις, έχουμε συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία. Έχει εδώ και ένα μήνα γίνει αύξηση της αστυνομικής δύναμης. Έχει εδώ και δύο νύχτες έχει γίνει επιπρόσθετη αύξηση, τα οποία ψες χθες βράδυ ήταν οφθαλμοφανές και ήταν και τα αποτελέσματα τόσο θετικά. Έχουμε εμείς αναστείλει τις άδειες του προσωπικού μας, τα οποία χρησιμοποιούμε για να επιτηρούμε και να αστυνομεύουμε. Ναι. Δυστυχώς οι εξουσίες μας είναι λίγες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα σήμερα και νομοθετικά να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε και επισημάνσεις από τους τουριστικούς πράκτορες. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο την Αγία Νάπα. Κάθε πρόβλημα σε κάθε προορισμό της Κύπρου. Μάλιστα. Είναι ο προορισμός η Κύπρος στο τέλος που χτυπιέται. Και όχι
η Αγία Νάπα. Σίγουρα μαυρίζουμε την Αγία Νάπα, η οποία επανέρχεται μετά. Είχαμε και ξανά είχαμε την νεολαία, είχαμε τα πισπαρτί, είχαμε τα μοτορέ. Έχουμε συνηθίσει αυτήν την ησυχία τα τρία χρόνια. Αλλά σίγουρα αυτού του ασυνείδητου οι οποίοι από κάποιου παροτρύνονται ότι θα έρχονται στην Αγία Νάπα και να κάνουν ό,τι θέλουν, να μείνουν σπίτι του και είναι ανεπιθύμητοι. Δεν του θέλουμε εδώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς θα πάρουμε το μήνυμα και θα το επιδώσουμε στον Υπουργό Μεταφορών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξης Βαθεάδης, γεια σας. Χαίρετε. Λάβατε τις επιστολές, έτσι. Ακούσατε τι είπε και ο Δήμαρχος τώρα. Σας ακούω. Βεβαίως την άκουσα. Άκουσα τις δηλώσεις του Δημάρχου. Συμμεριζόμαστε την αγωνία του Δημάρχου. Βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου αυτά τα περιστατικά στους δρόμους, ούτε τραυματισμούς, ούτε θανάτους. Και σίγουρα είναι κάτι που μας απασχολεί. Έχω ήδη σήμερα διευθετήσει μια συνάντηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα ακολουθήσει και σήμερα μια συζήτηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία απουσιάζει στο εξωτερικό, στην Ισπανία, σε Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το σκέφτεστε όμως αυτό το να απαγορευτούν οι τετράτροχες τη νύχτα? Κοιτάξτε, όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι. Εμείς πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα πιο αποτελεσματικά για να μειωθούν αυτά τα περιστατικά. Ναι. Τώρα μιλάμε κυρίως για το ζήτημα των τουριστών, αλλά δεν είναι μόνο οι τουρίστες, έτσι. Υπάρχουν και κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, οι οποίοι φέρονται έτσι ανεύθυνα στο θέμα. Νομίζω όμως ότι ως επιτοπλίστο είναι αυξάνονται αυτά τα περιστατικά με την κατά την τουριστική σεζόν. Νομίζω ότι και οι τουρίστες που έρχονται μπορεί να είναι και πιο απερίσκεπτοι στους δρόμους. Εντάξει, όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη και ελπίζω εντός της ημέρας να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Όσον αφορά στα παραδείγματα από το εξωτερικό, έχουμε δει πού αλλού, σε ποια άλλα κράτη υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα. Πώς το λύσανε οι άνθρωποι? Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα έχω ενημέρωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε την ενημέρωση και τις αποφάσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά...